Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα λεπτό να συνεννοηθούμε. Τηλεφωνώ από Αθήνα. Παίρνω στην κάτω Αχαΐα στα Τσιγκάνικα. Όχι. Πού παίρνω? Μου δώσανε από το κόμμα είμαι. Μου δώσανε το τηλέφωνο αυτό για να συνεννοηθούμε για τα χρήματα. Ξέρεις τώρα. Εντάξει. Α, μπράβο. Μου είπανε, μην λέμε πολλά να καταλαβαινόμαστε έτσι. Μου είπανε ότι χτες συνεννοηθήκατε για 30 ευρώ το κομμάτι, ναι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Να σου πω πόσα κομμάτια για να συνεννοηθώ, γιατί πρέπει να τακτοποιηθείτε. Είμαστε γύρω στα 60 άτομα. 60 άτομα. Σε 18 δρα. Η δικιά μου η οικογένεια, έτσι. Η δικιά σου, ναι. Υπάρχουν και άλλες δίπλα, ξέρουμε κάτι. Πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, τι να υπολογίζω. Θα καθαρίσω εγώ πρώτα την υπόθεσή μου, τη δική μου. Ναι. Και μετά σου φέρνω εγώ τον άλλο την άλλη μέρα και συνεργήσουμε με τον άλλο. Μάλιστα. Τι να υπολογίζουμε δηλαδή σε κομμάτια, σε άτομα τώρα, για 30 ευρώ το κομμάτι, τι να υπολογίζουμε, πόσα άτομα συνολικά? Εμένα τα δικά μου είναι 60 άτομα. 60, μετά τα υπόλοιπα πόσα είναι ακόμα? Οι άλλοι είναι πολύ, δεν συμφέρει, είναι πάρα πολλά άτομα. Α, η άποψή σου ποια είναι, σε πόσους να δώσουμε ακόμα? Να δούμε αν βγαίνω κιόλας. Σε φίλους που έχουμε πέσει, έτσι. Ναι. Σε φίλους που είναι δικοί μας, που έχουμε πέσει, να μην μας κάνουν μαλακίες. Ναι, μην πάνε χαμένα. Ωραία. Ναι, εντάξει, εγώ και εγώ αγκαρία κάνω. Υπάλληλος είμαι, δεν είναι, μη φανταστείς. Αλλά εντάξει, υπάρχει εμπιστοσύνη και μου το αναθέσανε τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν ξέρω. Θα μου πεις τι να με πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Να σμίξουμε εγώ στο γραφείο σου. Ναι. Να κουβεντιάσουμε. Καλά, όχι, θα κατέβω κάτω. Εγώ είμαι από Αθήνα, που να έρθεις απάνω. Θα έρθω εγώ κάτω, κατάλαβες. Θα έρθω εγώ. Είμαι στην Πάτρα τώρα, αφήσεις, εμείς είμαι στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Εσείς που είστε κάτω, στην κάτω Αχαΐα, μου είπαν Αχαΐα, έτσι καλά μου το είπανε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εσένα ποιος... Ναι. Εγώ εσύ με... στη Βορειο Επίρου. Εσύ με ποιον μίλησες θες, ποιοι ήρθανε κάτι? Εδώ έχω μιλήσει με πολλά άτομα, δεν ξέρω τώρα με ποιον έχω να μιλήσω, τώρα που μπορεί να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ωραία, εντάξει. Να γίνει η δουλειά μας. Να γίνει η δουλειά μας, ωραία. Αυτό έγινε γιατί, να σου πω, από την προηγούμενη φορά εσένα σε είχαν βρει τις προηγούμενες εκλογές. Όχι. Α, δε, όχι. Τώρα σε βρήκανε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Δεν ήξερα αν, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζεις πως γίνεται το σύστημα, έτσι. Τα ξέρεις πως γίνεται, έτσι. Αυτά ξέρω πως γίνεται. Το θέμα είναι πρέπει να σμίξουν να κουβεντιάσουν. Καταλαβες. Τι σου είπανε, πώς θα το κάνουνε, τι σου είπανε? Θα μου δώσεις έτσι τα ψηφοδέλτια και εγώ να πληρώσω αυτού λένε ένα και να πηγαίνουν να ψηφίσουν κατευθείαν. Και πώς είμαστε σίγουροι θα ρίξουν αυτά και δεν τους έχει δώσει τίποτα άλλο ο απέναντι? Όχι, δεν σημαίνει. Ο Αλέξης. Όχι, Αδέρφια μου, νυφάδες μου, ανυψήρια μου, καταλαβες. Μάλιστα. Ξαδέρφια μου, δεν είναι ξένοι. Έχουμε... Ο 60 άτομα. Ωραία. Και μπορούμε να δώσουμε... Μπορούμε να βρούμε καμιά εκατοστή ακόμα, αν εξασφαλίσω εγώ χρήματα, έτσι, από το κόμμα. Να σου βρω 100 άτομα, πρέπει να βρω τα παιδιά εγώ τώρα αυτού που κάνουν κομμάτι. Σου μιλάει για οικογενειακά πράγματα, έτσι. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Εντάξει. Okay. Εσύ θα εξασφαλιστείς πρώτος από όλους και μετά θα. Ωραία. Και θα προχωρήσουμε κανονικά, έτσι. Έγινε. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, οκ. Έγινε. Εντάξει, okay, εντάξει. 30 ευρώ το κομμάτι, έτσι. Αυτό μου έχουν γράψει εδώ. 30 ευρώ. Ωραία. Έγινε. Άντε, θα τα πούμε πάλι. Γεια. Πάλι με τηλέφωνο, τώρα σου έγινε. Γεια. Γιατί είμαστε πάντα εγώ, έτσι. Ναι, γεια.